Υποδρακών διαμέτρα ασφαλείας με τη συμμετοχή αστυνομίας, λιμενικού και πολιτικής προστασίας, οι πρώτες δόσεις εμβολίων κατά του νέου κορονοϊού έφτασαν σε κριτικό έδαφος. Στις 6 τα ξημερώματα, κατά πλέη στο λιμάνι του Ηρακλείου, το πλοίο των Μινωικών Γραμμών, με το οποίο ταξίδεψε το όχημα της ιδιωτικής εταιρείας που μετέφερε τα εμβόλια, συνοδεία ανδρών του λιμενικού σώματος από τον Πειραιά. Βάσει σχεδιασμού, μόλις το όχημα αποβιβάζεται, περιπολικά και συμβατικά αυτοκίνητα σχηματίζουν κλωβό ασφαλείας. Η πομπή αναπτύσσει ταχύτητα με προορισμό το χώρο όπου θα αποθηκευθούν τα εμβόλια. Υπό άκρα μυστικότητα και με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας και του λιμενικού, τα εμβόλια έφτασαν λίγο μετά τις 6:30 στις αποθήκες του ΣΥΦΑΚ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι που καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, γιατί όπως και να το κάνουμε ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, πρωτόγνωρες συνθήκες, συνεχείς συζητήσεις, συνεχείς επικοινωνίες, στρατός, από ό,τι βλέπετε, αστυνομία, πολιτική προστασία, Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει εμπλοκή πάρα πολλών φορέων, η εταιρεία η ίδια, γιατί είναι, όλα αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα και προσπαθούμε σιγά σιγά να συνθέσουμε το puzzle για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η παράδοση πραγματοποιείται υπό το βλέμμα αεροπόρων της πολεμικής αεροπορίας με ειδίκευση στις προμήθειες και τα φάρμακα, οι οποίοι συνεργάζονται με την πολιτική προστασία έχοντας αναλάβει την παρακολούθηση της μεταφοράς, διανομής και καταμέτρησης των εμβολίων, προκειμένου ανα πάσα στιγμή να είναι γνωστό πόσα έχουν γίνει στον πληθυσμό και πόσα απομένουν στις αποθήκες. Πόσα εμβόλια παραλάβατε σήμερα? Δεν θα πούμε ακριβές νούμερο, είναι λίγο πάνω από 10.000. Για την Κρήτη. Για την Κρήτη. Είναι για τους υγειονομικούς σε πρώτη φάση. Θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί. Θα πάνε δηλαδή τα εμβόλια στα νοσοκομεία. Τα τρία χάρτινα κουτιά περιέχουν ξηρό πάγο που διασφαλίζει τη μεταφορά στις κατάλληλες συνθήκες, καθώς μπορεί να διατηρήσει χαμηλή τη θερμοκρασία των εμβολίων για μερικές ημέρες. Τα πολύτιμα φιαλίδια βρίσκονται μέσα σε ξεχωριστές συσκευασίες που τοποθετούνται στις ειδικές καταψύξεις. Όταν θα βγουν από την κατάψυξη, τα εμβόλια έχουν 5 μέρες ζωή. Και εκεί πέρα πρέπει να γίνει ένας πολύ καλός συντονισμός ανάμεσα στα κέντρα εμβολιασμού, στους εμβολιαζόμενους και σε εμάς που θα τα παραδώσουμε στα κέντρα εμβολιασμού. Κάθε φιαλίδιο, πόσες δόσεις εμβολίου περιέχει? Κοιτάξτε, περιέχει 5 δόσεις. Εχθές διάβασα ότι με μια ειδική σύριγγα μπορεί να γίνουν και 6 δόσεις. Αλλά αυτό θα είναι για αργότερα. Σε πρώτη φάση είναι 5 δόσεις. Αστυνομικοί και κομμάντο του λιμενικού επιβλέπουν το χώρο μέχρι τη στιγμή που τα κουτιά μπαίνουν με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του ΣΥΦΑΚ. Η διανομή στα εμβολιαστικά κέντρα θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε θα πραγματοποιηθούν και οι πρώτοι εμβολιασμοί. Τα εμβόλια επαρκούν για να λάβουν από 2 δόσεις σχεδόν 6.000 άτομα στην Κρήτη.